όποιον και να ρωτήσεις εκεί έξω, θα σου πει ότι η μορφή του ΚΚΕ ενάντια στην κυβέρνηση και την πολιτική της είναι πραγματική και καθημερινή και γίνεται και μέσα και έξω από τη Βουλή. Και δεν περιμέναμε βέβαια γι' αυτό την πρόταση δυσπιστίας του ΠΑΣΟΚ, την οποία ασφαλώς και στηρίζουμε όπως και όλες άλλωστε, του ΠΑΣΟΚ που θυμήθηκε τώρα ότι είναι αντιπολίτευση. Η μομφή λοιπόν του ΚΚΕ ενάντια στην κυβέρνηση και η αντιπολίτευσή του στην αντιλαϊκή πολιτική γίνονται πράξη κάθε μέρα. Εκεί, στους λαϊκούς αγώνες, με τους αγωνιζόμενους αγρότες, με τους ξεσηκωμένους φοιτητές και με τους εργαζόμενους που διεκδικούν και απεργούν, όπως πρόσφατα στη μεγάλη πανελλαδική απεργία, αλλά και σε πολλούς κλάδους και χώρους δουλειάς. Αυτοί όλοι είναι που τον στριμώχνουν πραγματικά και τον ζορίζουν τον κύριο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του. Είναι δηλαδή οι εργατικοί, οι λαϊκοί αγώνες που ξεδιπλώνονται και δυναμώνουν και διαψεύδουν εκτός των άλλων και εκείνη την παραπλανητική κυβερνητική προπαγάνδα ότι τάχα ο λαός, λέει, δεν αντιδρά. Και πέστε μου τώρα εσείς, αν υπάρχει άλλο κόμμα εκτός από το ΚΚΕ που να διαθέτει όλες του τις δυνάμεις και σε όλα τα μέτωπα για να πολλαπλασιαστούν και να δυναμώσουν αυτοί οι αγώνες που υπερασπίζονται τα εργατικά και τα λαϊκά συμφέροντα. Να ποια είναι η πραγματική, η μοναδική μαχητική αντιπολίτευση και αυτή είναι που πρέπει να δυναμώσει ακόμα περισσότερο. Και βέβαια, καμιά πρόταση μομφής δεν μπορεί να κρύψει ότι από αυτούς τους εργατικούς και λαϊκούς αγώνες το μεν ΠΑΣΟΚ λάμπει επιδεικτικά δια της απουσίας του, όταν βέβαια ακόμα χειρότερα δεν τους αντιμάχεται αυτούς τους αγώνες. Ο δε ΣΥΡΙΖΑ έχει, όταν έχει, μια εντελώς συμβολική συμμετοχή. Και εδώ και ένα χρόνο, από τη μέρα του εγκλήματος στα Τέμπη, δεν υπάρχει ούτε ένας λαϊκός αγώνας στον οποίο να μην ακούγεται εκείνο το εμβληματικό σύνθημα «Ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας». Δεν υπάρχει ούτε μια λαϊκή κινητοποίηση που να μην βροντοφωνάζουν ότι το έγκλημα αυτό δεν θα ξεχαστεί. Όλων των νεκρών είμαστε φωνή. Αυτός ήταν ο οδηγός για μας, για το ΚΚΕ, όταν πήραμε την πρωτοβουλία της σύστασης από τη συντριπτική πλειοψηφία της Βουλής της Εξεταστικής Επιτροπής. Τι επιδιώξαμε ως ΚΚΕ στην Εξεταστική Επιτροπή χωρίς καθόλου να έχουμε αυταπάτες? Δύο πράγματα. Να φωτιστούν οι συνθήκες και τα πραγματικά αίτια του δυστυχήματος ώστε να μην επαναληφθεί και να αποδοθούν και οι πολιτικές αλλά και οι ποινικές ευθύνες παντού. Και πράγματι, παρά την επέσχυντη προσπάθεια συγκάλυψης, η οποία από ό,τι φαίνεται ξεκίνησε από την πρώτη στιγμή και καθημερινά φανερώνεται το μέγεθός της, παρά τη μη κλήτευση ουσιωδών μαρτύρων και τις ανέξοδες αντιπαραθέσεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας με άλλα κόμματα, αρκετές ήταν οι πλευρές του εγκλήματος που φωτίστηκαν. Αποκαλύφθηκε πρώτα-πρώτα η γενεσιουργός αιτία του εγκλήματος στα Τέμπη, που δεν είναι άλλη από την επικίνδυνη πολιτική της απελευθέρωσης ιδιωτικοποίησης του σιδηροδρόμου που εκπορεύεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και οδήγησε αυτή στην κατάτμιση κρίσιμων έργων όπως η τηλεδιοίκηση, στην επικίνδυνη υποστελέχωση του ΟΣΕ και βέβαια σε κάτι συμβάσεις σιδηροδρομικών έργων που σαν το γεφύρι της Άρτας ποτέ δεν τελειώνουν αλλά αποβαίνουν πάρα πολλοί προσοδοφόρες για τους εργολάβους. Και εδώ να πούμε με την ευκαιρία πως χρειάζεται πάρα πολύ θράσος ο ΣΥΡΙΖΑ που ξεπούλησε τον ΟΣΕ στους Ιταλούς να έρχεται εδώ με τον εισηγητή του χθες και να καταγγέλει, λέει, την ιδιωτικοποίηση της υποδομής του σιδηροδρόμου από τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά τι να πεις για κόμματα όπως το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ που ενώ απορρίπτουν την πρόταση του ΚΚΕ για να καταργηθεί η ειδική ποινική μεταχείριση των υπουργών και ψηφίζουν μαζί με τη Νέα Δημοκρατία το σχετικό άρθρο 86 του Συντάγματος, έρχονται μετά εδώ και ζητάνε την παράκαμψή του. Επιβεβαιώθηκαν επίσης
οι τεράστιες διαχρονικές πολιτικές ευθύνες για την κατάσταση στο σιδηρόδρομο και την ασφάλειά του, αλλά προέκυψαν και ποινικές ευθύνες πολιτικών προσώπων. Και όλα αυτά, ξέρετε, περιέχονται στο πόρισμα του ΚΚΕ, το οποίο ασφαλώς είναι και το μοναδικό που συγκεκριμενοποιεί και προσωποποιεί, κύριε Γκίκα, μάλλον δεν το διαβάσατε το πόρισμα του ΚΚΕ, είναι το μοναδικό που προσωποποιεί και συγκεκριμενοποιεί και τις πολιτικές αλλά και τις ποινικές ευθύνες του εγκλήματος, την ώρα που όλα τα υπόλοιπα κόμματα, και ειδικά όσα κυβέρνησαν βέβαια, κρύβουν επιμελώς αυτές τις αιτίες προκειμένου να αποσύσει το καθένα τις δικές του ευθύνες. Και ακριβώς γι' αυτό το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ ενοχλούνται τόσο πολύ από τις επισημάνσεις του ΚΚΕ. Τι να γίνει όμως? Αυτό που συνέβη στα Τέμπη αποτελεί ένα έγκλημα διαρκές και όχι στιγμιαίο. Αντεργατική όμως και αντιλαϊκή είναι και η υπόλοιπη πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, και ένα νήμα, το ίδιο νήμα αντιλαϊκό, τη συνδέει όλη μεταξύ της. Και σαν ένα τρένο ορμητικό επιτίθεται σε όλους τους τομείς και χτυπά όλα τα εργατικά, τα λαϊκά και τα δημοκρατικά δικαιώματα. Νομοθετεί συνεχώς στην Ελληνική Βουλή νόμους και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι από τη μια κόβονται και ράβονται στα μέτρα και τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων για όλο ένα και περισσότερα κέρδη, και από την άλλη, και για τον ίδιο ακριβώς λόγο, τσακίζουν μισθούς και μεροκάματα με την ακρίβεια και τα φορολογικά χαράτσια, υπονομεύουν εργασιακά δικαιώματα με τις καταργημένες συλλογικές συμβάσεις και φουσκώνουν τα πανιά της εργοδοσίας που θέλει γκέτο τους χώρους δουλειάς. Απέναντι σε όλα αυτά, τι κάνουν όλοι αυτοί που μέμφονται τάχατε στην κυβέρνηση? Στο Ευρωκοινοβούλιο ψηφίζουν μαζί με τη Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ σε ποσοστό 80% και το ΠΑΣΟΚ σε ποσοστό 90% τις αντιλαϊκές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Ελληνική Βουλή τα μισά τουλάχιστον νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας τα ψηφίζει ο ΣΥΡΙΖΑ και πάνω από τα μισά το ΠΑΣΟΚ. Και ενώ στη Βουλή υψώνουν τους τόνους μεταξύ τους, στα σχολεία οι παρατάξεις τους υπονομεύουν ανοιχτά τον ηρωικό αγώνα των εκπαιδευτικών ενάντια στην αντιδραστική αξιολόγηση. Και βέβαια, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ προσφέρουν απλόχερα τη συνένεσή τους στην κυβέρνηση για το λεγόμενο εθνικό απολυτήριο που θα μετατρέψει το σχολείο σε ένα απέραντο εξεταστικό κέντρο με τράπεζες θεμάτων ακόμα και στα ειδικά σχολεία. Δεν το λες και αντιπολίτευση όλο αυτό? Τελικά, και κλείνω, τη μόνη μορφή που μπορεί να στριμώξει την κυβέρνηση και να αποτελέσει την ασπίδα του λαού στη σύγκρουσή του με την αντιλαϊκή της πολιτική, την καταθέτει το εργατικό, το λαϊκό, το νεολαίστικο κίνημα με τους αγώνες του. Και το ΚΚΕ σε αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσει να δίνει όλες του τις δυνάμεις. Να γιατί πρέπει να ενισχυθεί το ΚΚΕ και στις ευρωεκλογές. Σας ευχαριστώ.